Ο ημιμαραθώνιος Κρήτης, το μεγάλο αθλητικό γεγονός του νησιού, επιστρέφει για τέταρτη χρονιά με πολλές εκπλήξεις, με τους διοργανωτές να απευθύνουν κάλεσμα προς όλους να λάβουν μέρος ανεξαρτήτως ηλικίας ή φυσικής κατάστασης για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία. Φέρνουν όλη την Ελλάδα, φέρνουν κόσμο από την Ευρώπη. Είναι ένα σπουδαίο αθλητικό, πολιτιστικό γεγονός που πραγματικά τιμά την Κρήτη, τιμά το Ηράκλειο και γι' αυτό συμμετέχουμε. Υπόσχομαι ρεκόρ την Κυριακή. Εγώ θα το πάω ανάποδα. Θα τρέξω, αλλά θα πετύχω μεγάλο χρόνο, αλλά θα έχω ρεκόρ. Είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή του ημαραθωνίου Κρήτης, που πια δεν είναι ένα αθλητικό γεγονός. Είναι και ένα πολιτιστικό γεγονός που προβάλλει την παράδοση της Κρήτης, προβάλλει τη διατροφή της Κρήτης και την τρέλα που έχουν οι Κρητικοί. Ξεπερνούν τις 4.000 οι εγγραφές, με αθλητές από 32 χώρες να δίνουν το παρόν στην εκκίνηση των αγώνων για να απολαύσουν την όμορφη διαδρομή μέσα από ελιές, αμπέλια και γραφικά χωριά, αλλά και να συμμετέχουν στο πρωτότυπο γλέντι που στείνεται αμέσως μετά την απονομή, με γεύσεις κρητικής κουζίνας, μουσική και χορό. Έχω μπερδέψει τώρα αν θα τρέξω ή αν θα χορέψω. Με λίγο ρακί θα τα κάνω και τα δύο λοιπόν. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτός ο αγώνας πραγματικά είναι μια γιορτή του αθλητισμού. Δεν έχω δει άλλη διοργάνωση που να με έχει σηκώσει τόσο πολύ και να έρθουμε τόσο ενθουσιασμένοι για να αγωνιστώ. Ρακί, καλό! Και! Καλό! Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στο Δήμο και στην Περιφέρεια για τέτοιες διοργανώσεις και να είναι σίγουροι ότι θα στηρίζουμε πάντα τέτοιες εκδηλώσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς, ο ημιμαραθώνιος Κρήτης στηρίζει το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας καθώς και το Σπίτι των Αγγέλων. Εμείς είμαστε πολύ συναισθηματικά δεμένοι και με την Κρήτη. Το 15% των εγγραφών δοτών στη τράπεζα προέρχονται από εγγραφές στην Κρήτη. Πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Και ιδιαίτερα με το ημιμαραθώνιο Κρήτης, που δύο δότες που είχαν κάνει την εγγραφή τους κατά τον αγώνα βρέθηκαν συμβατοί και έχουν βοηθήσει δύο ασθενείς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ημιμαραθώνια 21 χιλιόμετρων και παράλληλους αγώνες δρόμου 5, 10 χιλιόμετρων και 1.000 μέτρων, με εκατοντάδες εθελοντές να βρίσκονται επί ποδός. Θέλω να ευχαριστήσω εκτός από τους φορείς και τους δεκάδες εθελοντές που συμμετέχουν στη διοργάνωση και σε όλη τη διαδικασία, που χωρίς αυτούς θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί ένα τόσο σημαντικό γεγονός. Ως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας ανθρώπων που αγαπούν τον τόπο τους και τον αθλητισμό, η διοργάνωση θεωρείται από τις αρτιότερες σε πανελλαδικό επίπεδο, με πιστοποιημένες διαδρομές, ηλεκτρονική χρονομέτρηση, online αποτελέσματα, ιατρική κάλυψη, φύλαξη προσωπικών ειδών και αποδυτήρια. Σίγουρα είναι ένα γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα και μας κάνει να πιστεύουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα να γίνει η Κρήτη τουριστικός προορισμός 365 μέρες το χρόνο. Προσκαλούμε όλους τους συμπολίτες μας από όλη την Κρήτη να συνδυάσουν την εκδρομή τους την Κυριακή με το συγκεκριμένο γεγονός, να έρθουν στο Αρκαλοχώρι. Υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις πέρα από τους δρομικούς αγώνες, να χειροκροτήσουν τους δρομείς. Και είμαι σίγουρος ότι θα διασκεδάσουμε και θα περάσουμε όμορφα. Εκτός από τα προγραμματισμένα δρομολόγια μέσω κτέλ Ηρακλείου, όσοι επιλέξουν να μεταβούν στο Αρκαλοχώρι με το αυτοκίνητό τους θα βρουν άνετο πάρκινγκ, ενώ θα ισχύσουν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.